Φίλες, φίλοι, να τελειώνουμε με μερικά θέματα πάρα πολύ γρήγορα. Η Μακεδονία είναι ελληνική, μακεδονικό έθνος δεν υπάρχει. Είναι ελπίζω σαφής η θέση μας και ξεκάθαρη. Αλλά το δυστυχές για το ελληνικό έθνος, για τα δίκαιά του, είναι ότι έτυχε να διαπραγματεύεται αυτό το σοβαρό εθνικό ζήτημα μία κυβέρνηση μέλη της οποίας δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το να λέγονται τα Σκόπια Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο κύριος Τσαγαλώτος, ο κύριος Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Γαβρόγλου, ο κύριος Φίλης, δεν έχουν πρόβλημα. Εκεί όμως γυρνάτε αμέσως ένα ερώτημα. Άμα δεν τους νοιάζει το ζήτημα αυτό, τι είδους διαπραγμάτευση θα κάνουν? Δεν θέλω να μιλήσω για τον Πρωθυπουργό και τις διαπραγματεύσεις του. Τις θυμάστε τις διαπραγματεύσεις των 16 ωρών. Αυτός δούλεψε μια φορά στη ζωή του 16 ώρες και το κάνει θέμα. Λοιπόν, και όχι, ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα όλων των διεθνών διαπραγματεύσεων αυτής της κυβέρνησης? Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ήτανε το σκληρότερο μνημόνιο. Το αποτέλεσμα της μετάβασής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι να μας φορτωθούν κάτι παραγγελίες εξοπλιστικών. Το αποτέλεσμα της διαπραγματεύσεώς τους με τον Ερντογάν είναι να τρέχουν, μη στεναχωρηθεί, να απελάσουν τους Οκτωτούρκους. Τι περιμένετε να είναι το αποτέλεσμα αυτής της διαπραγματεύσεως? Τι τύχη δίνεται? Άρα λοιπόν εμείς ξεκαθαρίζουμε. Εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύτικες ικανότητες αυτής της κυβέρνησης δεν έχουμε και γι' αυτό είμαστε σε εγρήγορση για να διαφυλάξουμε όπως κάναμε πάντα, όπως έκανε ο Κώστας ο Καραμαλής στο Βουκουρέστι όταν έβαλε το περίφημο και γενναίο δέντρο, όπως έκανε αυτή η παράταξη πάντα, έτσι και τώρα θα διαφυλάξουμε τα εθνικά μας δίκαια. Μου λένε τώρα ότι βαδίζουμε στην κανονικότητα. Μας βγάζει ο Τσίπρας από το μνημόνιο, δήμαρχε, όπως έχεις καταλάβει, και επομένως γυρνάμε στην κανονικότητα. Θα σας πω σε ποια κανονικότητα δεν θέλουμε να ζούμε. Δεν θέλουμε να ζούμε στην κανονικότητα όπου αποφυλακίζονται σκληροί εγκληματίες για να δολοφονούν τους Έλληνες με τους νόμους Παρασκευόπουλου και Κοντονή. Δεν θέλουμε αυτή την κανονικότητα. Και δηλώνουμε, αυτοί οι νόμοι την πρώτη μέρα που θα γίνει εξουσία η κυβέρνηση θα καταργηθούν και οι εγκληματίες θα τιμωρούνται όπως τους αξίζει. Δεν θέλουμε να ζούμε στην κανονικότητα όπου υπάρχει άβατο, λέει, στα πανεπιστήμια, γιατί επανέφεραν το σαφρό πανεπιστημιακό άσυλο προκειμένου τα πανεπιστήμια να γίνονται άντρα της τρομοκρατίας της άκρας αριστεράς, εμπορίας ναρκωτικών και άλλων παρανόμων πράξεων. Δεσμευόμαστε την πρώτη μέρα στην κυβέρνηση θα καταργήσουμε ξανά το πανεπιστημιακό άσυλο της ανομίας και των εκτροπών. Δεν θέλουμε να ζούμε σε αυτή την κανονικότητα. Στην κανονικότητα όπου ο Ρουβίκονας γίνεται ανεκτός και που η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα πια στην Ευρώπη που έχει ακόμα ακροαριστερή τρομοκρατία. Παντού οι τρομοκράτες άκρας αριστεράς εξαλείφθηκαν, εκτός από εδώ που η κανονικότητα είναι ο μοναδικός serial killer της Ελλάδος, ο Κουφοντίνας, να παίρνει άδειες από τις φυλακές χάρη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και χάρη στον Πρωθυπουργό. Θα καταργήσουμε αυτή την κανονικότητα και θα επαναφέρουμε αυτό που είχαμε νομοθετήσει, τις φυλακές υψής της ασφαλείας για τους μαφιόζους και για τους τρομοκράτες. Άρα θα επανέλθουμε σε αυτή την κανονικότητα.
όπως δεν είναι κανονικότητα, να θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Έχουμε θαλάσσια σύνορα και να πούμε κάτι καθαρό. Θα τα σφραγίσουμε. Θα τα φυλάξουμε αποτελεσματικά. Θα τελειώσουμε με την παράνομη μετανάστευση. Οι πρόσφυγες που δικαιούνται ανθρωπιστικής προστασίας, ναι, αλλά οι πρόσφυγες, οι άλλοι είναι παράνομοι μετανάστες και είναι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών που έρχονται και θα επαναπροωθούνται στις πατρίδες τους με έναν γρήγορο και αποτελεσματικό μηχανισμό. Και τέλος, και τα αφήνω τα υπόλοιπα για τον Λευτέρη, γιατί εγώ είχα χαιρετισμός, έτσι, μια κουβέντα να πούμε και να κάψουμε. Και τέλος, δεν είναι κανονικότητα να έχουμε φορολογία που φτάνει από το 50 ως το 70%. Με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλοι ερχόμαστε ένα πράγμα. Εκλογές το 2018. Πρώτα απ' όλα θα με επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση αλλά και την αποψινή σας παρουσία. Διότι η παρουσία σας εδώ δηλώνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή εσείς, ο κάθε ένας και κάθε μία ξεχωριστά, είναι έτοιμοι, είμαστε όλοι έτοιμοι, πρώτα απ' όλα να δώσουμε ένα σκληρό και κυρίως αποτελεσματικό εκλογικό αγώνα. Αλλά και δεύτερο, και σημαντικότερο όμως από το πρώτο, δηλαδή σημαντικότερο ακόμα και από το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι ισχυρό και θα δώσει μια ισχυρή εντολή στον επόμενο Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, να κυβερνήσει με μια ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να φέρει αποτελέσματα. Όμως το θετικό, το ισχυρό, αυτό που πραγματικά επιθυμούμε και αυτό που είναι ο στόχος μας είναι να έρθει ξανά η Ελλάδα στα πόδια της, να σταθεί στα πόδια της και κυρίως να επανέλθουμε στην κανονικότητα, όχι αυτοί που σήμερα αντιλαμβάνονται όπως πολύ σωστά περιέγραψε ο Μάκης, οι σημερινοί κυβερνώντες, αλλά αυτοί που κάθε σοβαρός Έλληνας, πατριώτης, οικογενειάρχης αντιλαμβάνεται και περιμένει και είμαι βέβαιος πως θα το δει ξανά. Πριν όμως πω δύο κουβέντες, θα ντρέψετε να ευχηθώ από καρδιάς χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Αλλά χρόνια πολλά και στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, τον Αντώνη Σαμαρά. Που σήμερα εορτάζει και όσοι είναι στην εκπομπή και θα σπουδάσετε, καλό θα είναι να το κάνετε. Φίλε και φίλοι, έχουμε μπει στο 2018 έτος εκλογών. Έτος που εκ των πραγμάτων θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, οι κυβερνώντες, κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν τη θητεία τους. Το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε κάθε μέρα που περνάει, ωστόσο όμως είναι τόσο μεγάλη η αγανάκτηση της ελληνικής κοινωνίας, τόσο μεγάλη η αποφασιστικότητα μεγάλου και κάθε μέρα μεγαλύτερου μέρους της ελληνικής κοινωνίας να αλλάξει, να γυρίσει σελίδα, να αλλάξουμε πολιτική, κυρίως να φύγουμε από αυτή την παρακμή, γιατί δεν μας αξίζει αυτή η παρακμή, που δεν θα μπορέσει να σταθεί όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας με τον συνεδρίο του κύριο Καμένο για παρά μόνο ελάχιστο διάστημα ακόμα. Για το υπόλοιπο, ε. Θα κάνω το σκάτι.